Είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Με πόνο ψυχής αποχαιρέτησαν σήμερα φίλοι και συγγενείς τον άτυχο Φαντάρο που αυτοπυροβολήθηκε στη Ρο. Εν τω μεταξύ, η διενέργεια της ιατροδικαστικής εξέτασης στη Σωρό του 22χρονου ολοκληρώθηκε χτες, χωρίς να φανερώνει όμως το παραμικρό στοιχείο ότι ο θάνατός του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Δεν είχαν ούτε ιερό ούτε όσιο οι δράστες που άρπαζαν τάματα και χρυσά αντικείμενα, όχι από μία ή δύο, αλλά από 64 εκκλησίες. Ποιοι κρύβονται πίσω από τις διαρρήξεις? Διαβάστε αναλυτικά στο neakrite.gr. Πόλεμο με τα κουνούπια ανοίγει η περιφέρεια Κρήτης, με ψεκασμούς σε όλες τις εστίες, έστω και με καθυστέρηση. Δείτε τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να καλείτε, προκειμένου το πρόβλημα με τα κουνούπια αυτό το καλοκαίρι να αποτελεί παρελθόν. Πληκτρολογήστε neakrite.gr από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.